Πιστεύω ότι ευωδόθηκε. Ήταν να γίνει και πριν 3-4 μήνες, αλλά για κάποιους δικούς μου οικογενειακούς λόγους δεν μπορούσα να φύγω από την Αθήνα. Μου κάνει μια πρόταση ο κύριος Μελάς και ο κύριος Μαυρουνάσιος. Για μένα είναι τιμητική, γιατί η ομάδα των Χανίων είναι ιστορική ομάδα. Την αποδέχτηκα γιατί θεωρώ ότι και για μένα είναι βήμα στην καριέρα μου και γιατί ήθελα μετά από ένα χρόνο να ξαναγυρίσω στη Β' Εθνική Κατηγορία. Την παρακολουθούσα, βέβαια, και την παρακολουθούσα και την παρακολουθώ. Είχα δει και τα Χανιά αρκετές φορές στην τηλεόραση και πραγματικά αισθάνομαι έτσι όμορφα που έχω έρθει εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα τα Χανιά δεν πρέπει να λένε ότι κάθε χρόνο ότι πάμε να σωθούμε και να μείνουμε και να κάτσουμε. Θεωρώ ότι επειδή είναι και μια μεγάλη πόλη και από ποδοσφαιρικής άποψης μπορώ να πω ιστορική, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν και οι βάσεις, τα Χανιά να κάνουν κάτι καλύτερο από το να κυνηγάνε τη σωτηρία. Και νομίζω ότι είναι στο χέρι και της διοίκησης και των φιλάθλων να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαι πολλά χρόνια στον χώρο από αυτή τη θέση, έχω συναντήσει και άλλες τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις και έχω φύγει και εγώ επιτυχημένος από κάποιες άλλες ομάδες. Σίγουρα ο κύριος Παπαβασιλείου θεωρώ ότι έκανε καλή δουλειά και νομίζω ότι ειδικά σήμερα εγώ είπα κάποια πράγματα από θέμα τακτικής και τέτοια, αλλά νομίζω ότι η νίκη ανήκει και στον προηγούμενο προπονητή γιατί ήταν τόσο καιρό εδώ, αλλά βάρος δεν αισθάνομαι και δεν αισθάνομαι γιατί δεν ξεκινάω τώρα την καριέρα μου. Ίσα-ίσα η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι μπορεί να πάει πιο καλά. Και εγώ είπα και στα παιδιά και πριν από το παιχνίδι, πέρα από κάποια έτσι τακτικά θέματα, να το πω έτσι, τους είπα ότι μην νομίζει κανένας ότι η ομάδα έχει σωθεί. Γιατί πολλές φορές στη Β' Εθνική, ειδικά στο δεύτερο γύρο, λέω μία φράση κλισέ εγώ, ότι μιλάνε και οι μουγκοί στο ποδόσφαιρο. Με την έννοια ότι επειδή όντως πρόκειται για μεγάλη ομάδα τα Χανιά και δεν το λέω να κουλακέψω κάποιον, νομίζω ότι όσο πιο ψηλά τερματίσει, τόσο καλύτερο θα ήταν και θα είναι παρακαταθήκη για την καινούργια χρονιά.